Παλικάρια, αν δεν με κατεβάσετε κάτω, τράξιον δεν ξεκινάει. Εγώ ποτέ. Καλά, κάτσω και εγώ εδώ πέρα, καλά είμαι. Σήμερα στη βασική πεντάδα ξεκινάνε Mercedes GLC Coupé. Γιάννης Μπουρούσης, Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Φύγαμε για γύρισμα. Mercedes είναι ωραίο, είναι το βλέπω καινούριο, άστο είναι για τα μέτρα μου. Κάτσε, κάτσε, λίγο σου κουράσω. Κάτσε, βρε αγόρι μου, σου λέω τώρα, κάνε καμιά πάσα τώρα, άστο τώρα. Παλικάρια, όπα. Σούτα από μακριά και όποιος σκοράρει πρώτος, οδηγάει πρώτος. 1-0. Από το παράθυρο που λέτε! Τι, άντε από εδώ ρε που λυπείτε! Άσε μα! Μετράει! Μετράει, τι έχασα! Από το παράθυρο! Συγχαρητήρια Βασιλάκη, βάλε εσύ από το παράθυρο! Βασίλη, δεν πιστεύω να κυκλοφορήσω στη ζώνη. Και σήκω στα ζώνη πίσω. Μ' αρέσει, αγόρι μου, όπως ξεκινάς, πρώτα η ασφάλεια. Πάμε. Δεν θες να κάνεις πιο πίσω, είσαι καλά. Ω, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Γιατί πολύ αριστερά. Άμα πάμε σε τη γιαγιά μας. Είχε άδικο σκηνοθέτη, ήταν πολύ πιο δύσκολο δικό σκαλάθι. Στον μπάσκετ δεν μετράνε αυτά. Είμαστε ένα ωραίο αυτοκίνητο, Mercedes. GLC Coupé. GLC Coupé. Θεωρώ, όπως το βλέπω τώρα, ότι είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο. Που συνδυάζει και κάτι ακόμη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Υπάρχει το GLC και υπάρχει το GLC Coupé. Διότι η κατηγορία των SUV ανεβαίνει αλματοδός στην Ευρώπη πωλήσεις και η Mercedes με το GLC Coupé συνδυάζει την ευρωστία, τον όγκο, την ομορφιά ενός SUV, την ελευθερία για την απόδραση με την κομψότητα ενός κουπέ αυτοκίνητου και τις πυρωμένες επιδόσεις. Γκάζι. Έτσι είναι, γκάζι. Είναι το ελαφρύτερο στην κατηγορία του, αν και ζυγίζει 1710 κιλά. Έχει χρησιμοποιήσει πολύ αλουμίνιο και αντίστοιχα χάλιβα υψηλής αντοχής ποιότητας. Ξέρουμε από διαστάσεις. Από διαστάσεις. Λοιπόν, 2-2 εσύ, 2-10 εσύ. 2-10, ναι. Μας κάνει 4. 4-12. Είναι 4-73. Περισσεύουν κάποιοι πόντι να τους κόψω, να τους αφήσω. Άστος για να έχουμε παγάλι. Με επανασχεδιασμένη την οροφή, ώστε να καταλήγει σε κουπέ πίσω. Κινητήρες. Πετρελοκινητήρες. 2150 κυβικά εκατοστά, με 170 και 24 ύπους απόδοση και στην έκδοση 350D με V6 τρίλτρο 258 ύπους απόδοση. Στους βενζινοκινητήρες, δίλητρο με 211 άλογα, το διαμάντι σε AMG έκδοση V6 B-Turbo 367 ύπους, που αν και το αυτοκίνητο ζυγίζει 1710 κιλά, έχει διαδικασία επιτάχυνσης 0% σε 4,9. Είναι πολύ καλό. Το διανοείσαι, πυροβόλο. Και έχουμε και μια υβριδική εκδόση σε plug-in, όπου είναι δίλητρο, 320 απόδοση και από πομπή ρήπων 59 με 64 γραμμάρια το χιλιόμετρο, που είναι επιφυλικό προς το περιβάλλον. Κώστα, βγαίνει σε μηχανικό όχι, ή μόνο σε αυτόματο? Όχι, όχι. Αυτόματο και μάλιστα όλες οι εκδόσεις στην Ελλάδα θα είναι 4MATIC, δηλαδή τετρακίνητες, 9 ταχύτητες, G-Tronic τεχνολογία, ναι. Το plug-in hybrid θα χρησιμοποιεί 7 G-Tronic. Όλοι οι πετρελοκινητήρες είναι τεχνολογία AdBlue, που σημαίνει ότι στην εξάρτηση πρέπει να σα ψεκάζει για να βελτιώσει την ποιότητα του αποβαλλόμενου διοξιδίου. Αεροανάρτηση. Υπάρχει και αεροανάρτηση, αλλά εδώ έχουμε στάνταρ την σπόρα ανάρτηση, η οποία ρυθμίζεται σε 5 διαφορετικές σκληρότητες και όχι μόνο, δηλαδή και ο κινητήρας αντρέα διαφορετικά. Έχουμε την Eco, την Comfort, Sport, Sport Plus και Individual. Μάλιστα στην Comfort, φυσικά έχουμε, αγαπητέ Βασίλη, και την πιο πολύ άνεση, έχουν προβλέψει σε κάποιο απότομο λιγμό να αλλάζει σκληρότητα για να είναι πιο ασφαλές το αυτοκίνητο. Άρα το Comfort γίνεται σπόρα, μα κάνεις. Ακριβώς στην μία και επίσης την παθητική ασφάλεια που είναι σε περίπτωση ατυχήματος. Έχουν κάνει τόσα πολλά crash test και έχουν διοχετεύσει έτσι τις δυνάμεις ώστε να προστατεύουν τα ανθρώπινα σώματα όσο μπορούν περισσότερα, μαζί με τους αερόσακους βέβαια. Με τον αθλητισμό τι γίνεται, παιδιά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εγώ 5 χρόνια που απέχω στο εξωτερικό έχω δει ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα προς το καλύτερο, ας πούμε, για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό η ζούγκλα, ας πούμε, που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 2 χρόνια και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Εσύ, Βασίλη, σαν πιο νέος. Και πιο ωραίο να το πω, Θεογέννη, επιτρέπετε. Όσον αφορά τι έχει να συμβουλεύσει νέα παιδιά που θέλουν να εμπλακούν επαγγελματικά με τον μπάσκετ. Καταρχά, πιστεύω ότι τα αθλήματα δίνουν χαρά στον κόσμο. Και ειδικά το μπάσκετ είναι ένα άθλημα πειθαρχία, κάνει φίλου. Για ένα παιδί είναι ό,τι καλύτερο. Και όχι μόνο τον μπάσκετ, όλα. Όλου του αθλητισμού ακριβώ. Γιάννη, σαν πιο πολλά χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, κάποιο αστείο περιστατικό. Τώρα διάβασα ότι πήρα 17 κιλά, α πούμε. Στο πει η καρδιά σου.
ζυγαριά μου δεν το πέρα, κάποιο το έγραψε. Α, το έγραψε. Ωραία, θα πάω να τα βρει να πάρει. 17 κιλά, ναι, ναι. Ότι από πέρυσι είμαστε 17 κιλά πάνω. Είμαι 121 για την ακρίβεια. 120 πέρυσι. Ναι. Αστείο περιστατικό τώρα για να γελάμε με αυτά που γράφονται. Έτσι ακριβώ, από την κοιλιά βγαίνουν αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μήπω όμω άφησε τίποτα κιλά η εγκυμοσύνη και το ξέρει. Όχι, γυναίκα μου γέννησε δύο παιδάκια, οπότε δύο κορτσάκια εδώ ξαφνικά είμαστε καλά. Να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Τι σε εκνευρίζει το δρόμο. Είμαι 5 χρόνια στο εξωτερικό, ήμουνα και είχα μια εμπειρία στο να παρκάρεις εύκολα. Ήρθα στην Ελλάδα, έψαχνα να βρω να παρκάρω για ένα δεκάλεπτο, δεν μου το παρήχε και μετά αναγκαστικά το βάζα και εγώ πάνω στο πεζοδρόμιο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μείον για τη χώρα μας, πόσο μάλλον για την Αθήνα που έχει γίνει, ξέρεις, που είναι μέσα στο τσιμέντο, δεν υπάρχει χώρο στάθμευσης. Από εκεί και πέρα στην οδήγηση δεν μπορώ να πω ότι είμαστε κακοί οδηγοί στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε καλοί. Απίθαρχοι. Ναι. Και λίγο απίθαρχοι είμαστε. Παντού υπάρχουν οι απίθαρχοι. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, δεν σε λέω δεξιά, άσε τώρα γιατί μας έχεις ζαλίσει, πας και σιγά. Οχ, μπουρούσεις τα πηδάλια. Πάρουμε εμείς. Κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Εδώ που το έχεις βάλει Βασίλη δεν θα μπορούσα να γυρίσω. Δες λίγο δεξιά. Θα να γυρίσεις τέλει. Θα πάμε στα πίσω. Ναι ρε Μπίλη, πού θα πάμε. Λαμία, από εδώ Μπίλη. Κάτσε, κάτσε. Θέλω να βάλει το πόνι τώρα. Γιατί ο μπουρούσεις να βάλει το γκάζι στον πάτο μας σίγουρα. Από ό,τι βλέπω χώρες σάντα, έτσι. Χωράνε για 2-10 που είμαι και 130 κιλά που μας είπε ο κύριος. Το ιστορικό πώς το βλέπεις, κλασικό Mercedes, έτσι, ποιότητα. Ξέρεις τι μου αρέσει που έχει αλλάξει, έχουν βάλει η αραγωγή. Πιο σπορ. Έχει την οθόνη εκεί υπερυψωμένα που είναι ακριβώς στο μάτι σου και παράλληλα η κεντρική κονσόλα ξεκινάει ακριβώς από τους αραγωγούς και φτάνει μέχρι το σημείο που ακουπάς το χέρι σου επάνω. Ναι. Έτσι, με ποιοτικά δέρματα. Αυτό που είναι η Mercedes. Η Mercedes σου παρέχει ασφάλεια, ποιότητα. Εντάξει, εγώ δεν έχω και οικογένεια έτσι κι αλλιώς. Είμαι μικρός ακόμη. Θέλω να μου πεις από τι μπορούμε να βάλουμε εδώ μέσα, από χωρητικότητα. Α, σε ωφέλιμο χώρο στο παγκάκι. Ναι, πες για μένα, ναι, διαφορά. Προδείς για το φίλο στο Γιάννη, μάλιστα. 5 άτομα μέσα, άνετα όπως βλέπεις, 491 λίτρα και αν ρίξουμε τα καθίσματα 1400. Θα έχω να σας κάνω και ένα τεστ παρατηρητικότητας. Πείτε μου τι λείπει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Θα λέγαμε αεροτομία, αλλά επειδή είναι κουπέ δεν χρειάζεται. Αεροτομία έχει. Έχει, να εδώ. Μπράβο. Εκεί που κοιτάς θα σου πω ότι έχει ενσωματωμένες τις εξαθμίσεις. Δεν είναι όμως αυτό. Χαμηλά κοιτάς. Πώς ανοίγει το προπαγκάδας. Ναι. Ξαναπλώσω. Λοιπόν, κοτσαδόρος. Δεν είστε παρατηρητικοί. Θα το πάρει ποτάμι. Δεν έχει άλλο καθαριστήρα. Και ο λόγος είναι ότι όπως έχει σχεδιαστεί η οροφή και έχει πάρει καμπή μεγάλη, μεγάλη κλίση μάλλον για να γίνει κουπέ, το νερό δεν διαχέεται πριν φτάσει στην αεροδομή. Άρα δεν βρέχεται το τζάμι. Πώς θα να μου πεις τι φρένα έχει τώρα. Δισκόφρενα, αγόρι μου, τεράστια, αεριζόμενα εμπρός. Αγαστιάδο. Πολυπίστωνα για τα βανσαρούχη, μέσα εδώ. Καλό είναι. Οι εμπλοκές σας με τον μπάσκετ και τον δύο. Ξεκινά από το σωματότυπο, τον μπό ή είχατε από πιτσιρικάδες αυτή την τρέλα. Εγώ έπαιζα σε όλα τα αθλήματα. Στίβο, ποδόσφαιρο και στο τέλος έπαιζα μπάσκετ από όλη την ημέρα. Ήμουν τυχερός που κάποια στιγμή ο προπονητής μου στην Καρδίτσα με πίεσε περισσότερο να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Ήμουν επίσης πάρα πολύ τυχερός που βρέθηκα στα χέρια του κ. Αμερικάνου. Και έτσι βρέθηκα στην ΑΕΚ και από εκεί και πέρα πήρα την πορεία μου. Και διορθώνω, δεν το κρύβω, ότι μ' άρεσε να είμαι τερματοφύλακας. Και εγώ τερματοφύλακας. Ναι, αλλά. Κι εγώ. Τερματοφύλακας, εργάλεο, κολύμβηση. Από όλα. Πάντα, ναι, κι εγώ, αλλά εντάξει, ο πατέρας μου ήταν παλιός μου συμπονιτής, εργάλεο. Γύρισε εκεί το πράγμα. Ναι. Στο σχολείο κουμπούρες. Θα σου έλεγα ναι, δεν έχω θέμα, δεν κρύβομαι. Ναι. Αλλά όταν ήθελα να καθίσω να διαβάσω, διάβαζα και όλα ήταν καλά. Ναι. Αλλά γενικώς δεν μου άρεσε πολύ το σχολείο, μου άρεσε πιο πολύ έτσι. Ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός και τα ποδήλατα, η αλήθεια. Πριν το Λύκειο, εξαιρετικός. Μετά. Καλή φορά. Είχε εμπλακεί πιο πολύ με αθλητισμό ή είχε πια σπάρει λάθο. Τότε είχα αποκάλυψει τον Παναθηναϊκό και ήταν δύσκολο το πράγμα. Κατάλαβα. Τα ταχύτητα σα αρέσουν. Τρελά, μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά με το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ. Δυστυχώς. Σε ενοχλεί το αεροπλάνο γενικά. Τώρα μιλάμε για τράξον, συγγνώμη Κώστα. Για αυτοκίνητα μιλάμε, άστα ρωτά. Όμω αυτοκίνητο μου αρέσει να δεγάω και να πηγαίνω. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή να έχει αυτό το αυτοκίνητο τώρα και να μιλά πάω μια βόλτα, ξέρω εγώ μέχρι τι Σέρε, ξέρω εγώ. Θεσσαλονίκη. Είναι εντυπωσιακό το εμπρός μέρος με αυτό το τιμονί γρίλια που έχει με το τεράστιο αστέρι της Mercedes και τις χυψέλες για την ψύχη του κινητήρα. Τα φανάρια τα LED, μια φρεσκάδα για ένα νεανικό look. Από τιμή ξεκινάει από 59.710 ευρώ.
Στα ταξίδια που κάνετε, μένετε μόνοι σας ή ζευγάρια? Ζευγάρια, ζευγάρια. Εσύ, Βασίλη, με ποιον είσαι? Με τον Νίκολς είμαι. Και με τον Λούτσι. Μάλιστα. Εσύ γεννή? Νίκος Παπάς. Κατάλαβα. Ο Φώτης με ποιον είναι? Ο Φώτης είναι με τον κύριο Μπογορίδη. Μάλιστα, κατάλαβα. Και επίσης αυτό που πιστεύω που θα είναι μεγάλο πρόβλημα για εσάς που για τα ύψη σας είναι με τα φράγματα τα αεροπλάνα, έτσι. Λίγο ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ταλαιπωρία και ειδικά φέτος που είναι πολλά τα ταξίδια. Ο χώρος των αεροπλάνων δεν είναι τόσο μεγάλος. Αλλά πλέον μετά από τόσα χρόνια έχουμε συνηθίσει και το εμβόλιο που είμαστε. Και από παπούτσι τι φοράτε? Εγώ φοράω 49,5-50. Πάντως, Γιάννη, αυτό που είναι εντυπωσιακό με σένα είναι το ότι έχει καταφέρει την τεράστια καριέρα σου, έτσι. EuroLeague το 2015, σωστά? Ναι. Κορυφαία πεντάδα EuroLeague το 2009 και το 2016. Triple Crown το 2015. Πρωταθλήματος Ελλάδος το 2002. Τρίτη καλύτερη πεντάδα πρωταθλήματος Ελλάδος το 8 και το 9 και το 11. Απ' έξω δεν μπορείς να μας τα πεις αυτά. Απ' έξω. Πολύ ευχαριστώ. Έφυγε. Πιλάει μόνος του.